Ναι. Fucking ναι. Λοιπόν, losers round 2, Σίδωρα και Ψήγιο, Μάριο και Πιτς. Ξέρω αν τους έχω ξαναδεί να παίζουν μαζί. Σίγουρα θα έχουν παίξει κάποια στιγμή. Αλλά δεν ξέρω που θα πάει. Η Πιτς αρχίζει να πάει 36%, αλλά είναι από μας θα γυρίζει στα ίσα. Κάνει καλό spacing και βαράει άλλο ένα από μας. Αλλά γενικότερα είναι στα πολύ ίσα percent. Oh, καλό counter. Και βγάλε τώρα. Δεν ξέρω ακριβώς τι κάνουν όλα τα λατίκια, πάντως δεν νομίζω να ήταν. Ω, γεμάτο σχεδόν άψη μας. 3 στα 3. Πρέπει να προσέχει πως κάνει landing ο Σίδωρα. Γιατί ο Σίδωρα είναι λίγο technician στον τόμο άψη μας. Ω, γυρνάει unsafe, αλλά δεν το κάνει πάνης. Πίσω, α, έκανε πάμελ, βγήκε. Πολύ ωραία. Ανεβαίνει από τις πλατφόρμες. Oh, πολύ δυνατό. Oh, ακριβώς ίδια percent. Oh, και το άψιμα παίρνει το πρώτο στόκ. Σίδωρα με προβάδισμα. Oh, η ασπίδα του όμως έχει πέσει πολύ χαμηλά. Άλλο ένα τέτοιο είναι. Γενικότερα, άμα έκανε shield αυτό το down air θα είχε σπέδες πέρα. Τέλος πάντων, έχει full reach τώρα. Αλλά ο Σίδωρα κρατάει πολύ καλά το stock του, δεν παίζει... παίζει ψυχικά. Πολύ ωραία. Να είμαι εγώ λίγο στην πίστα, έχει βάλει 41% από το... σκοτός. Να βρει κάποιο τρόπο, είτε με throw, είτε με... Οπ, throw, δεν σκοτώνει. Δεν έχει ακόμα και εδώ Rages να το βγάλει. Αλλά αυτό το trade βγάζει το Σίδωρα. Αλλά βάζει περίπου 5% στον Σίδωρα. Καθαρό λίγο Σίδωρα. Δεν βρίσκει τρόπο να κάνει approach. Πολύ γρήγορα τα τερνίψεις βέβαια, αλλά παίζει να μην το ήθελα αυτό. Wow, το διάβασε βέβαια ο Στίγιο και πάτησε counter, αλλά δεν έγινε καμία αλλαγή, percent. Τέλος πάντων, είναι even game τώρα. Και οι δύο χαρακτήρες σκοτώνουν αρκετά νωρίς. Πολύ καλό το fair. Αλλά ήταν πολύ μακριά ώστε να σκοτώσει. Ο Σίδο ρίχνει πάνω, νομίζω ήταν λάθος, μισή του. Full charge το άψιμα. Και το διαβάζει στο jump στην πλατφόρμα, στο ledge και παίρνει το πρώτο παιχνίδι. Για να σταμάζει. Ήταν αρκετά κοντά, το έχει γυρίσει πάρα πολύ ο Κωστίγιο. Δεύτερο παιχνίδι. Μόνο η Λάλα την επαναρισμένη. Κάνει τι θέλει αυτή τη πίστα. Και διαλέγει Κωστίγιο. Ο οποίος φαίνεται σχετικός. Πάτε λοιπόν πίσω στην ίδια πίστα. Πιστεύει δεν ήταν η πίστα που τον έκανε να χάσει. Πολύ ωραία, πολύ ωραίο ξεκίνημα. Πολύ δυνατά. Αλλά ίσως πρέπει να αποφύγει να βρίσκεται πάνω από το Μάριο. Γιατί τα περισσότερα percent ο Μάριο τα βάζει μέσω grab ή smash attack. Λίγο πιο προσοχή στα approaches. Πολύ
πολύ ωραία, πολύ προσεκτικός και καθιστός. Έπαιζε και τον Doberman πριν, άρα έχει ένα experience, έχει ένα warm-up με Mario. Οπ, 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 οπ. Πολύ ωραία. Ο, νομίζω, μια χαρά. Σύντο πήγε να τον κυνηγήσει, αλλά δεν κατεφρέγα βρήκε χτύπημα. Οπ, πήγε να του γυρίσει το τέρνιπ εκεί πέρα, δεν έγινε κάτι. Πήγε να διαβάσει ένα ρόλ το οποίο δεν συνέβη και τιμωρείται γι' αυτό. Oh, oh my god. Ωραίο. Πάλι είπε το παιχνίδι. Είναι... Οπ! Commentator Scares. Παίρνει το πρώτο στόκο σύντορακ πάλι. Είναι αυτό που είπα, πρέπει να προσέχει που κάνει land. Όλοι το παθαίνουν με το Μάριο. Αλλά μιας και η Peach δεν σκοτώνει από πάνω, πάνω στα κάτω, ίσως απλά δεν έπρεπε να κάνει land πάνω του. Προσπαθεί να πετύχει, ξέρω εγώ, forward air και τέτοια. Σκοτώνει. Μάριο είναι full rage. Δυνατό. Και έχει χάσει λίγο την υπομονή του ο Κωστίγιο. Από μέσα σε 10% του σύντορα ο Κωστίγιο έχει πάει 76% από το τελευταίο του stock. Και είναι και το stock τουρνουά του για την Losers. Να δούμε αν μπορεί να ηρεμήσει. Ο Σίντο όμως χάνει ένα stock από SD. Μπορεί να το γυρίσει άμα παίζει μονετικά. Πάει για να grab, το χάνει. Να, αυτό, η Peach βάζει πάρα πολύ, πάρα πολύ γρήγορα percent από πλάγια. Δηλαδή από grab σε backer. Ίσως έτσι έπρεπε να προσπαθεί να τον βγάλει. Oh, το διάβασε σωστά, αλλά δεν πρόλαβε. Δεν είχε καλό κάνει. Oh, πολύ ωραίο το counter, αλλά δεν δούλεψε. Πολύ ωραίο. Άμα μπορεί να γυρίσει. Μπορεί. Oh, πάλι even game. Η Peach με τόσο rage μπορεί να τον βγάλει με ένα fair. Oh, αλλά τον κυνηγάει. 2-0.